σημερινό βίντεο, όπως έχετε δει και από τον τίτλο, θα είναι ένα Zara haul, το οποίο το έκανα τώρα, έχει κανένα μήνα που το έκανα, αλλά ήθελα να σας κάνω haul εδώ στο YouTube, όπως μου ζητήσατε στο Instagram. Σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να το δείτε εκεί, αν κάνουμε ολόκληρο βίντεο και μου είπατε ότι θέλετε να το δείτε εδώ πέρα, οπότε... Να δει η κούτα. Εάν θέλετε να δείτε τι περιέχει αυτή η κούτα, συνεχίστε να βλέπετε και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπήσετε το καμπανάκι και κάντε και ένα like αν σας αρέσουν τα haul. Έχω την εφαρμογή στο κινητό μου και έκανα από εδώ την αγορά. Όταν κάνεις την παραγγελία, καταχωρείται και από την εφαρμογή μέσα μπορείς να την παρακολουθήσεις. Έκανε περίπου 3-4 μέρες να φύγει η παραγγελία και ήρθε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το τι προϊόντα θα πάρεις, για το αν θα ξεκινήσουν από Αθήνα ή από κάπου αλλού. Υποθέτω ότι όλα από εκεί ξεκινάνε, αν έχουν κάποια κεντρική αποθήκη. Πάντως έκανε γύρω στις 10 με 11 μέρες να έρθει. Προπληρωμένη παραγγελία ήτανε, από 50 ευρώ και πάνω ήταν δωρεάν και τα μεταφορικά, δεν είχε κάποια αντικαταβολή εφόσον ήταν ήδη πληρωμένη. Και ήρθε σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο κουτάκι, που το κράτησα για να σας το δείξω γιατί είναι πολύ ωραία στη συσκευασία του. Και τα ρούχα ήταν τυλιμμένα και σε ένα χαρτί με ένα αυτοκόλλητο, αλλά δεν το έχω πια. Είναι αυτά εδώ μέσα, έχω και τα καρτελάκια τους ακόμα για να δούμε τις τιμές τους και το σύνολο των προϊόντων. Όσο σας δείχνω τα ρούχα θα τα φοράω κιόλας για να τα βλέπετε. Πάμε να δούμε το πρώτο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στη φωτογραφία και μου άρεσε και πολύ όταν το είδα από κοντά. Είναι αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο έχει τετράγωνο κόψιμο εδώ πέρα, που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι πολύ κολακευτικό. Και έχει έτσι ένα στυλ γραφείου, να το πω. Έχει φερμουάρ στο πλάι για να μπορείς να μπαίνεις. Medium και έχει και φόδρα από μέσα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πολύ ωραίο το υλικό του. Εννοείται φορώντας το καταλάβετε και καλύτερα. Το συγκεκριμένο φόρεμα το πήρα 8 ευρώ, 7,99 για την ακρίβεια. Δεν θυμάμαι ποιες ήταν οι αρχικές του τιμές. Εάν τις βρω θα σας τη βάλω πάνω στην οθόνη για να ξέρετε. Και είναι αυτό εδώ, είναι μέχρι στη μέση από το μπούτι, είναι πάνω από το γόνατο και μου άρεσε πάρα πολύ. Και αν υπομονώ κάπου να πάμε, δεν ξέρω, κάπου, να βγούμε από τα σπίτια μας και να μπορέσω να το φορέσω. Το επόμενο που έχω είναι πιο ανοιξιάτικο, πιο καλοκαιρινό ακόμα. Και είναι σε μέγεθος medium επίσης. Είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι με τις μαργαρίτες. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται τώρα στην οθόνη από τα φώτα. Κάνει μια πολύ ωραία σουρίτσα εδώ μπροστά, όπως και αυτό που φοράω τώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία λεπτομέρεια στα ρούχα. Έχει και αυτό τη φόδρα του μέσα και από πάνω διαφάνεια με μικρές μαργαρίτες και πιο μεγάλες. Και η τυράντα του είναι και ρυθμιζόμενη, οπότε μπορείς να δεις. Έρχεται εδώ πέρα σαν V στη λαιμόκοψη και κάτω έρχεται το κορδονάκι του. Ήταν στα 7,99. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό, δεν το έχω δοκιμάσει. Θα τα δοκιμάσω για εσάς, να δω κιόλας πώς κάθονται. Ελπίζω ότι θα μου κάνει καλά. Έχει μια ελαστικότητα και έχει και τις ούρες έτσι εδώ πέρα πίσω, οπότε του δίνουν και μια ελαστικότητα στο πώς θα στέκεται πάνω σου. Ένα πάρα πολύ απλό μπλουζάκι σε μαύρο χρώμα τυραντάκι, το οποίο βγήκε 3 ευρώ και η παραγγελία μας ήταν στα 50 ευρώ και 90 κάτι λεπτά. Εάν δεν παίρναμε αυτό, θα πληρώνουμε μεταφορικά. Και λέω, ας το πάρουμε αυτό. Είναι πολύ απλό. Μπορείς να το φορέσεις κάτω από κάποια μπλούζα που κάνει μια διαφάνεια, μέσα από κάποιο top που μπορεί να χρειάζεται γενικά. Είναι πολύ ωραίο το υλικό του. Εγώ περίμενα να έρθει λίγο πιο συνθετικό, τύπου πολυεστέρας νάιλον. Αυτό είναι στο μέγεθος medium επίσης. Και είναι λίγο σαν, όχι πλεκτό ακριβώς, αλλά πιο μάλινο το υλικό του. Και είναι τελείως ευθύ. Δεν έχει κάποιο σχέδιο ούτε στη λαιμόκοψη ούτε κάτω. Θα το φορέσω και αυτό φυσικά να το δείτε. Το επόμενο είναι επίσης ένα τοπάκι, μπλουζάκι, crop top, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά αυτό κάνει σχέδιο εδώ πέρα στο στήθος.
και αγκαλιάζει το σώμα, με τυραντάκι επίσης. Έχει άλλο υλικό πάρα πολύ απαλό. Το μέγεθός του είναι επίσης medium, νομίζω όλα medium τα πήρα εκτός από ένα. Έχει αυτό το beige της άμμου χρώμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Οι τυράντες του δεν είναι ρυθμιζόμενες, αλλά είναι πάρα πολύ απαλές και νομίζω ότι θα είναι και ωραία η αίσθηση στο σώμα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο με μια ψηλόμεση φούστα σε γήινους τόνους, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Κάποια ζακέτα, έτσι, ένα φαρδί pullover που βέβαια μέσα θα πρέπει να φοράς και κάτι άλλο. Αλλά έχει τέτοιο χρώμα που νομίζω συνδυάζεται με πάρα πολλά και ανυπομονώ επίσης να το φορέσω. Γενικά όλα ανυπομονώ να το φορέσω γιατί ήθελα να μείνω από το σπίτι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Αυτό ήταν στα 3,99. Εδώ η μπλούζα έχει επίσης τετράγωνο ντεκολτέ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι στο μέγεθος medium και αυτή. Είναι ένα σκούρο μοβ και θα την έβαζα σήμερα επειδή νομίζω ταιριάζει και με το μακιάζ, αλλά ήθελα να σας τα δείξω όλα ένα-ένα. Οπότε θα το δείτε φορεμένο μετά, παρότι ταιριάζει πολύ με το μακιάζ και μπήκα στον πειρασμό να τη φορέσω. Είναι ωραία, κάνει αυτή τη ρίγα και νομίζω αυτά τα υφάσματα, να το πω, αυτή η σύνθεση. Κάθεται πολύ ωραία στο σώμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λαιμόκοψη. Νομίζω ότι είναι τέλεια και αυτό το χρώμα για χειμώνα τρελαίνω. Μου αρέσει πολύ. Και έχω γενικά ρούχα τα οποία ταιριάζουν με αυτές τις αποχρώσεις. Που εντάξει είναι πάρα πολύ οικονομικό, όπως και το φόρεμα. Πάρα πολύ φθηνό βγήκε. Να δούμε το προτελευταίο που είναι κάτι που αγόρασε η αδερφή μου. Πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το είδα να το πάρω, αλλά νομίζω ότι δεν είχε μέγεθος για μένα. Αυτό πρέπει να μην πούνε σε small. Ναι, αυτό είναι σε small και έχει τέλειο χρώμα. Είναι αυτό το βελουτέ. Κάνει εδώ πέρα μια σούρα μπροστά στο στήθος. Είναι σχετικά κοντούτσικο, δηλαδή από κάτω εγώ θα φορούσα ένα από αυτά τα πιο εφαρμοστά μαύρα, έτσι τα σορτσάκια ή ένα καλσόν, κάτι για να νιώθω πιο άνετα. Εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία, επειδή το φόρησε η αδερφή μου, της πήγε πάρα πολύ και έχει και τέλειο χρώμα επίσης, είναι πολύ όμορφο. Και η αίσθησή του φυσικά είναι τέλεια αυτό το βελουτέ. Τα φορέματα μου αρέσει πολύ, νομίζω ταιριάζει πολύ σε ένα βραδινό φόρεμα αυτό το ύφασμα. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι η ραφή που είναι μπροστά. Το φόρεσε και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πίσω η ραφή. Αλλά εν τέλει και στη φωτογραφία έτσι είναι. Η ραφή είναι μπροστά στη σούρα. Το συγκεκριμένο βγήκε 9,99, 10 ευρώ δηλαδή. Και τελευταίο είναι αυτό εδώ το καρό ροζ, το οποίο δυστυχώς έχει βάτης και δεν το πρόσεξα. Θα τις βγάλω βέβαια γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου. Θα δω βασικά πώς είναι χωρίς τις βάτες. Αν μπορώ κάπως να βγάλω το μαξιλαράκι, γιατί είναι αυτό εδώ. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, νομίζω ότι κάνουν ένα ρούχο πολύ παλιακό, τουλάχιστον για το δικό μου στυλ. Είναι αυτό εδώ το καρό που κάνει ωραία σούρα εδώ στη μέση. Είναι σχετικά πιο μακρύ από το μοβ, πάνω κάτω σαν το πρώτο φόρμα που σας έδειξα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δείτε στην ντουλάπα μου το στυλ του Ζάρα, πολύ σπάνια. Νομίζω ότι έχω να πάρω από το Ζάρα από τότε που ήμουν παιδάκι και έπαιρνα με τη μαμά μου τζιν. Είναι επίσης στο μέγεθος medium, έχει και ένα κουμπάκι εδώ πίσω και πίσω κάνει μια ωραία λεπτομέρεια εδώ. Οπότε μπορείς να το φοράς, έχει και λάστιχο εδώ στην κουμπότρυπα για να μπορείς να το βάζεις και να το βγάζεις άνετα.
φάνηκε έτσι πολύ γλυκούλη και ρομαντικούλη, αλλά με ένα λίγο πιο συντηρητικό τρόπο να το πω. Έχει ένα τέτοιο στυλ, νομίζω, σαν κατάστημα. Και ανυπομονώ να το φορέσω και αυτό κάπου. Αυτό σου με θα μου άρεσε με ένα μαύρο καλσόν και μποτάκι. Μία φαριά ζακέτα ίσως από πάνω. Βγαίνει 5,99, βγήκε μάλλον με την έκπτωση. Θα δοκιμάσω να βγάλω τις βάτες, μπας και είναι πιο ωραίο. Πάρα πολύ και το χρώμα του, είναι πολύ ωραίο. Γενικά ήταν έτσι λίγο χειμωνιάτικες όλες οι αποχρώσεις, προφανώς μέσα στο χειμώνα ήταν οι εκτόσεις και τα διαλέξαμε και μου άρεσαν πάρα πολύ. Εντάξει, μπορούμε να τα φορέσουμε μέσα στο σπίτι μόνο ή να τα φορέσουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία για το Instagram, δεν ξέρω, να βγούμε στο μπαλκόνι. Κάτι τέλος πάντων, κάπου θα τα φορέσουμε, δεν μπορεί. Μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Οι αποχρώσεις νομίζω είναι τέλειες για το χειμώνα, για αυτόν τον καιρό έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, εάν δεν έχετε κάνει. Να χτυπήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για το κάθε πότε ανεβάζω καινούργια βίντεο. Να με ακολουθήσετε στα social media που θα βρείτε από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!